Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η εκλογική διαδικασία και στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου η μάχη δίνεται μεταξύ του Μανώλη Μενεγάκη και του Θωμά Χαριτάκη, που πέρασαν στο δεύτερο γύρο. Κιλά ομαλά μέχρι στιγμής. Έχουμε γύρω στους 100 ψηφίσαντες. 486 είναι όλοι εγγεγραμμένοι. Θα δούμε στην πορεία πώς θα έρθουν. Να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτό. Για εσάς, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας δήμαρχος? Πυγμή. Αλλά κυρίως να έχει συνέπεια λόγων έργων. Αυτό θα έλεγα εγώ. Εγώ δουλεύω στο νοσοκομείο, ναι, και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου δεν έχουν πουθενά να παρκάρουν. Μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι η στάθμευση. Ειδικά στο χώρο του νοσοκομείου, αυτό το κομμάτι εκεί από κάτω, κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να αλλάξει για εσάς, δηλαδή? Να είναι για όλους δήμαρχος. Να είναι γλυκός, να είναι καλομήλυτος, να μην είναι υπερόπτης. Αυτό είναι το πιο καλό. Να μιλάει, γιατί σήμερα μας ξέρουν, αύριο το πρωί δεν μας ξέρουν. Εγκατελειμμένος είναι, αν το δεις είναι όλο κολονάκια, έτσι, για τα αυτοκίνητα, γεμάτο σκουπίδια κάτω στο λιμάνι. Τι να πω, μπορώ να πούμε τίποτα άλλο? Να βγει ο καλύτερος, να είναι κοντά σε όλο τον κόσμο. Η αποσέτευση πήγαν και μου βάλαν την αποσέτευση μπρος στο σπίτι, δεν την τελειώσα να πάει κάτω, μπορώ να βγω όξω. Αλλά υπάρχουν δρόμοι ατακτοποίητοι, υπάρχουν ο ποταμός εκεί χάμω, ακαθάριστος. Ψήφισε για κάτι καλύτερο. Κοίταξε, ο Άγιος Νικόλαος θέλει πολλά να αλλάξει. Θέλει πολύ στο οδικό δίκτυο να αλλάξουν οι δρόμοι. Έχουν κάνει πολλούς μονόδρομους, οι οποίοι δεν βολεύουν τον κόσμο όλο. Μονοδρομίες πολλές τώρα. Πράσινο θέλει. Να είχαμε ένα πράσινο από κάτω, πια να το κάνανε πάρκινγκ. Στον Δήμο Αγίου Νικολάου εγγεγραμμένοι είναι 22.693, ενώ τα εκλογικά τμήματα 60. Εγώ θέλω καθαριότητα. Κυκλοφοριακό. Και ειδικά σε ποιους δρόμους? Κεντρικά. Ναι, ναι. Και παραλιακά. Και παραλιακά, ναι. Όποιος και αν βγει να προσπαθήσει περισσότερο, γιατί η πόλη μας είναι τόσο όμορφη και αν βγει και ένας δήμαρχος ικανός θα την κάνει ακόμα ωραιότερη. Καθαριότητα, κυκλοφοριακό. Εγώ θέλω να είναι τίμιος πρώτον, προσιτός προς τους πολίτες, να είναι αποδοτικός στα διάφορα έργα που χρειάζεται η πολιτεία, να κάνει ένα πάρκο για να πηγαίνουμε τα ζώα στους σκύλων. Εγώ βλέπω το ρίκ της τηλεόρασης της Κύπρου και έχουν δύο. Εμείς γιατί τόσο μεγάλοι, τόσα χωράφια να μην έχουν ένα, μόνο έχω το σκυλί μου μέσα και φοβάται άμα δείτε άλλο, δεν μπορεί να πλησιάσει κανένα. Κυκλοφοριακό, της παραλίας προπαντός. Κυκλοφοριακή οργάνωση, καθαριότητα και πράσινο είναι μεταξύ άλλων τα ζητήματα που διεκδικούν δημότες από τη νέα Δημοτική Αρχή Αγίου Νικολάου. Τα πάντα. Δρόμοι, να φτιάξουν την καθαριότητα, να βρουν νερό, να έχουμε νερό και τέτοια πράγματα. Να είναι με τον κόσμο κοντά, να μιλάει στον κόσμο, να είναι χαρούμενος σε όλο τον κόσμο. Λέω ότι μπορούν να κάνουν το καλύτερο. Τη μονοδρόμηση που μας έχει. Η μονοδρόμηση. Η μονοδρόμηση του παλαιολόγου, ο παραλιακός να γίνει και άνοδος και κάθοδος. Τουρίστες στην πόλη. Να φτιάξει την πόλη. Αυτό μόνο. Γιατί η πόλη αυτή τη στιγμή έχει ερημώσει, δυστυχώς. Να είναι συνεπής με τον απλό λαό. Να προσέξει την πόλη. Αυτό είναι το σημαντικό. Να προσέξει την πόλη, να είναι όμορφη η πόλη μας και να δώσει λίγο ζωή σε αυτόν τον τόπο που έχει πέσει αρκετά. Αυτό. Να είναι εργατικός. Να παρουσιάσει έργο στο Δήμο. Την πρώτη Κυριακή ο Μανώλης Μενεγάκης έλαβε 36,30%, ενώ ο Θωμάς Χαριτάκης έλαβε 34,17%.